συλλάβανε Γρηγόρη Σερέτη τους ναύτες από τη Θαλαμυγό που φέρεται ότι έριξε τα βεγγαλικά για και κάει και ύδρα και αφήσανε τους Καζακστανούς ελεύθερους. Οι Καζακστανοί μάλιστα, όπως αποκαλύπτεται, ήταν η παρείτσα ολιγάρχη ο οποίος κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τον άφησαν και έφυγε μαζί με την παρέα του και βγαίνει ο κύριος Φλωρίδης και εξαντλεί την αυστηρότητά του στους Φιλιππινέζους, στον Καπετάνιο και σε αυτούς που πήγαν για ένα μεροκάματο. Αυτό συμβαίνει τακτικά στην Ελλάδα. Την πληρώνει κάποιος που δεν φταίει. Πάντως για τον Κικίλια, όπως ακούσετε στο βίντεο, λέει ο Κικίλιας υποσχέθηκε. Ο Κικίλιας υποσχέθηκε. Ποιος Κικίλιας? Ο άνθρωπος πιόνι που από υπουργός δημοσίας τάξης το 2014 έγινε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας το 2016. Μετά έγινε υπουργός υγείας το 2019, μετά υπουργός τουρισμού το 2021 και τώρα υπουργός χρηματικής κρίσης και προστασίας του πολίτη. Σε όλα τα υπουργεία έχει αποτύχει και περιμένει ο κόσμος από τον αποτυχημένο επιτυχία. Το ίδιο συμβαίνει φυσικά με όλους τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας που είναι πιόνια και έχουν γυρίσει όλες τις καρέκλες. Μιλάμε για μια σκέτη κοροϊδία. Πάντως, ένα άλλο πολύ σοβαρό πρόβλημα της Καστοριάς που πρέπει να το αναφέρουμε είναι η ανεργία. Δεν υπάρχουν ούτε σοβαρές επενδύσεις εκεί πέρα, ούτε προγράμματα απασχόλησης με αποτέλεσμα ο νέος κόσμος αλλά και οι μεσήλικες να μην μπορούν να βρουν δουλειά και να φεύγουν σε άλλες πόλεις και άλλες χώρες. Και επίσης, θέλω να ξέρει ο κόσμος εκεί πέρα έξω που μας ακούει ότι είναι λογικό ότι όταν δεν μπορεί κάποιος να συντηρήσει ένα σπίτι, το βάζει να πουληθεί. Ας μαντέψουν ποιοι είναι οι μόνοι που ενδιαφέρονται να αγοράσουν σε μια περιοχή όπως την Καστοριά σπίτια. Οι γείτονες οι οποίοι ονομάζονται Αλβανοί, καλός ή κακός. Τα λέω αυτά γιατί θα έρθετε μακροχρόνια να μου πείτε ότι δεν φταίει ο Μητσοτάκης που θα διεκδικούν οι Αλβανοί την περιοχή. Αυτά γίνονται όλα σταδιακά. Και οι Σκοπιανοί, Γρηγόρη. Γρηγόρη, βγάλαμε εδώ πέρα δύο περιπτώσεις από ακριτικά χωριά έξω από την Καστοριά που πήγαν οι Σκοπιανοί και χτύπησαν επιχειρήσεις σε πληστηριασμούς. Στη Φλόρινα πιο πολύ οι Σκοπιανοί. Πάντως είχαμε βγάλει εδώ συγκεκριμένα έξω από την Καστοριά. Σκοπιανοί. Πού βρέθηκε ο Σκοπιανός να μάθει για τον πληστηριασμό και να έρθει να χτυπήσει τα ακίνητα?